θα δουλέψουμε, θα τα εξεπεργάσω και θα πάρουμε το χρυσό από αυτά τα chip. Αυτά τα processors, όχι, δεν είναι chip, είναι τα processors, κεραμικά. Δεν το δείχνει, θα μου δείξω λίγο τα μαλλιά. Δεν το δείχνει. Λοιπόν, το επόμενο θα κάνω μικρά διαδικασία με το κομμάτι. Το επόμενο θα το βάλω μέσα σε αυτή τη γυάλα. Θα ρίξω λίγο νεράκι και θα ρίξω 100 γραμμάρια νητρικό, για να πάει όλα τα μέταλλα και να μείνει μόνο το χρυσό. Παρακολουθήσει, θα έχει κι άλλα. Λοιπόν, η συνέχεια του βίντεο που έχουμε βάλει σε νητρικό οξύ, όπως βλέπετε, τα πιο πολλά πόδια ξεκόλλησαν και είναι εδώ κάτω. Τώρα πρέπει να το στραγγίξουμε. Και το υπόλοιπο θα βάλουμε το βασιλικό υγρό μέσα. Λοιπόν, το μόνο που χρειάζεται είναι αυτό εδώ. Και θα βάλουμε το αντιστήριο. Δεν βρίσκω το στραγγιστήρι. Είμαι σε καινούριο μέρος. Λοιπόν, απλώς βλέπετε ότι φύγαν τα πόδια. Τα βλέπετε καλά. Ξεκόλλησαν όλα τα μέταλλα που υπήρχαν, δηλαδή πάρθηκαν στο υγρό. Τώρα πρέπει να στραγγίξω το υγρό και θα αφήσουμε το υπόλοιπο. Θα βάλουμε νητρικό οξύ. Δηλαδή, πες θα βάλουμε 150 γραμμάρια υδροχλωρικό οξύ και 50 γραμμάρια νητρικό οξύ σε όλα αυτά εδώ πέρα, για να κάνουμε το βασιλικό και θα πάρουμε το υγρό πίσω. Στην κατάσταση και όλα θα ελέγξω και το υγρό που έχει τώρα μέσα, για τυχόν αν έχει ασύμι. Αν έχει ασύμι, παραμένετε, θα δείξω στο επόμενο βίντεο τη συνέχεια. Βλέπουμε τα πόδια, φύγαν όλα, έτσι. Τα ποδαράκια φύγαν όλα. Ωραία. Λοιπόν, σε συνέχεια. Όποιον αρέσει, βάλτε like. Αυτό το κάνω για σας.